Αυξημένη παρά τις συστάσεις για ακόμη μεγαλύτερο αυτοπεριορισμό ήταν σήμερα η παρουσία πολιτών σε κεντρικά σημεία της πόλης του Ηρακλείου με έμφαση στην παραλιακή λεωφόρο. Ο καλός καιρός όθησε μεγάλη μερίδα πολιτών να επιλέξουν το παραλιακό μέτωπο και τον καράβολα για την άσκησή τους, τρέχοντας, περπατώντας είτε κινούμενοι με ποδήλατα που έχουν την τιμητική τους το τελευταίο διάστημα. Έξοδος για άσκηση και για πολλούς χανιώτες που μίλησαν στην Κρήτη TV για τις ημέρες της καραντίνας. Μια σύντομη βόλτα, πολύ γρήγορα, γιατί η κλεισούρα, το κλείσμα στο σπίτι είναι απελπισία. Σας δυσκολεύει λίγο να ξεμουδιάσουμε, αυτά. Και γυρνάμε σπίτι. Δυσκολεύεστε με την κατάσταση. Εννοείται. Εννοείται, είναι πάρα πολύ δύσκολα και αν έχεις και μικρά παιδιά είναι ακόμα πιο δύσκολα. Και δουλειά και βόλτα. Και δουλειά και βόλτα. Πώς αντιμετωπίζετε την όλη κατάσταση? Με πολύ δυσκολία. Με μεγάλη δυσκολία. Όποιος βρίσκει πράγματα να κάνει μέσα στο σπίτι και να απασχολείται, δεν το βλέπω τρομερό. Έχουμε την υγεία μας που είναι το πιο σημαντικό. Το παλεύουμε. Κάνουμε υπομονή και περιμένουμε. Αίσθηση ωστόσο προκαλούν εικόνες από την πλατεία του Αγίου Μινά στο Ηράκλειο, με μεγάλο αριθμό πιστών να περιμένουν έξω από το Μητροπολιτικό Ναό προκειμένου να πάρουν αντίδωρο μετά τη Θεία Λειτουργία που πραγματοποιήθηκε και κλεισμένων των θυρών. Η Κρήτη παραμένει μία από τις περιφέρειες με την υψηλότερη παραβατικότητα, αφού κρατά σταθερά τη δεύτερη θέση στον αριθμό των προστήμων που επιβάλλονται καθημερινά σε όλη τη χώρα για άσκοπες μετακινήσεις. Μεγάλες πόλεις πιθανόν. Στις μεγάλες πόλεις πιθανόν να χρειάζεται να γίνουν πιο αυστηρά. Διότι βλέπω και λίγο είναι λάσκα η κατάσταση, αλλά εγώ την παλεύουμε καλά εμείς εδώ. Για την Κρήτη μιλώ πάντα. Αυτοί που δυσκολεύονται είναι όσοι είναι στα νοσοκομεία, γιατροί, το νοσηλευτικό. Όχι εμείς που καθόμαστε σπίτι. Εντάξει, βρίσκουμε πράγματα να κάνουμε. Από διάβασμα, από γυμναστική, από μαγείρεμα. Η άλλη είναι το πρόβλημα. Οι έλεγχοι παραμένουν σαρωτικοί όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ευχαριστούμε πολύ τους συμπολίτες μας οι οποίοι υπακούν στην οδηγία των αρχών και μένουν στο σπίτι τους. Ο αγώνας είναι κοινός για όλους μας. Και για εμάς, ακόμα σαν αστυνομία, είναι κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο και καινούριο. Είναι ενδεικτικό ότι χθες σε όλη τη χώρα βεβαιώθηκαν 974 παραβάσεις, από τις οποίες οι 319 στην Αττική και οι 114 στην Κρήτη. Στο σκοπό αυτό, κάνουμε τους ελέγχους. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε κάποιες παραβάσεις. Το διαχειριζόμαστε όμως και εμείς από την πλευρά μας με την απαραίτητη ανθρωπιά όπου χρειάζεται. Και με γνώμονα το κοινό καλό και τον περιορισμό της άσκοπης κυκλοφορίας.